Μανώλη, τι νέα έχουμε από τους γείτονες? Να σου πω ότι είναι εξαιρετικά τα ρεπορτάζ. Να σου πω ότι ξέρω τον αγώνα που κάνεις. Το ζω, Μανώλη, το ζω. Ξέρω ότι αγαπάς πιο πολύ τον αδερφό μου, τον Δημήτρη τον οικονόμου, με τα κουλούρια και τις καμπαρδίνες και όλα αυτά τα ωραία. Δίνει και εκείνος τον αγώνα του, έτσι. Λοιπόν, η αγάπη μας είναι οικουμενική προς όρους αλίμονο. Το ξέρω, Μανώλη μου, το ξέρω. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έχουμε ειδήσεις από την Τουρκία, διότι χθες αργά το βράδυ ξεκίνησε μια νέα αεροπορική επιδρομή σε στόχους στη Βόρεια Συρία και στο Βόρειο Ιράκ. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι πλήττει στόχους των Κούρδων που έχουν σχέση, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει, με το τρομοκρατικό χτύπημα που χτύπησε εδώ την προηγούμενη εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη με 6 νεκρούς και 81 τραυματίες. Ήδη ο Μευλούτη Τσαβούσογλου, ο υπουργός εξωτερικών, έβαλε το σύνθημα «Μια νύχτα ήρθαμε ξαφνικά». Ναι. Ο Χρουσιακάρ βρίσκεται στο στρατηγείο με φωτογραφίες και δείχνουν ότι πλήττουν τους στόχους με αεροπορικές επιδρομές. Μάλιστα. Υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, 6 νεκρούς. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Τουρκία δείχνει, τουλάχιστον επειδή ο υπουργός εξωτερικών ισχυρίστηκε ότι το χτύπημα ήταν του ΠΚΚ και των Κούρδων, αν και ήδη το αρνήθηκαν. Βρήκε μια ευκαιρία να πραγματοποιήσει αυτές τις αεροπορικές επιδρομές σε αυτές τις περιοχές. Τώρα, αυτό τι σχέση μπορεί να έχει με την Ελλάδα? Προς το παρόν, στην παρούσα φάση, μπορεί πράγματι η τουρκική κυβέρνηση να εστιάσει την προσοχή της τις επόμενες εβδομάδες σε αυτή την περιοχή, έτσι ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Από εκεί πέρα όμως, αυτό το σύνθημα που τη Δευτέρα χρησιμοποίησε ο Τούρκος πρόεδρος από τον Μπαλί, «Μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά», εναντίον της Ελλάδος, αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται στη Συρία και στο Βόρειο Ιράκ. Που σημαίνει ότι η Τουρκία θεωρεί ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να κάνει οποιαδήποτε κίνηση και στην Ελλάδα. Το έχει πει επίσημα πια ο Τούρκος πρόεδρος και είπε ότι αυτό δεν ανακαλείται, άσχετο αν μπορεί ή όχι. Αυτό θα το συζητήσετε εσείς. Δεν είμαστε εγώ, Συρία, λέω γι' αυτό, το τι δόγμα. Εγώ λέω το τι δόγμα επιχειρεί να εφαρμόσει αυτή τη στιγμή η Τουρκία, διότι υπάρχει ένας έντονος εκνευρισμός, επειδή αναφερθήκατε σε αυτό, και στις προσπάθειες που γίνονται με τη Λιβύη και για τις σεισμικές έρευνες, και ότι έρχονται κάθε μήνα δύο υπερσύγχρονα μαχητικά τα οποία δεν διαθέτει η Τουρκία. Μάλιστα. Να φυγούνται οι φρεγάτες και η Τουρκία μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει καμία απάντηση ούτε από τις ΗΠΑ για τα μαχητικά, ούτε από τη Γαλλία και την Ιταλία για τα αεροπορικά. Μανώλη, έδωσε το στίγμα. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ γιατί διαθέτεις την Κυριακή σου και για μας. Θερμά σε ευχαριστώ, Μανώλη. Θερμότατα. Και πάω στην κουβέντα μας. Θα έρθω από εδώ για να είμαστε πιο μαζεμένοι και απαντάμε. Κύριε Καθηγητά, πού είμαστε? Κύριε Υπουργέ, πού είμαστε? Σε σχέση με την Τουρκία. Το θα έρθουμε νύχτα, το κάναν Συρία. Βέβαια, η Ελλάδα δεν είναι Συρία, έτσι. Αυτό πήγα να πω. Ακριβώς. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Έτσι. Ούτε κατά διάνοια εδώ πετάει κάτι. Προχθές διάβαζα ότι πέταξε 3 ώρα το πρωί ένα ντρόουν πάνω από την Κανδελιούσα και είχε εντοπιστεί επί τόπου από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που πέταξε για 30-40 δευτερόλεπτα. Ναι. Δεν υπάρχει σύγκριση. Ούτε μπορεί κάποιος να διανοηθεί ότι θα φερθεί στην Ελλάδα όπως φέρεται στη Συρία, στο Ιράκ, στο ΠΚΚ, σε όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Είναι άλλη διάσταση. Άρα πώς το διαχειριζόμαστε αυτό τώρα, ως πρώτη φάση? Ο Ερντογάν θέλει να πάει στις εκλογές με έναν άσο στο μανίκι. Μάλιστα. Ο άσος στο μανίκι δεν μπορεί να είναι οικονομία. Πρέπει να είναι κάτι εξωτερική πολιτική, κάτι που να φτιάχνει το εθνικό συναίσθημα των Τούρκων. Και εδώ παίζει το ΠΚΚ, αυτό που έβγαλε την προηγούμενη εβδομάδα, ή παίζει και η Ελλάδα με την Κύπρο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Τα μηνύματα που έχει πάρει πάντως αυτή τη στιγμή για Ελλάδα και για Κύπρο από τους συμμάχους είναι κάτσε μακριά. Απογοητευτικά. Κύριε Σωτόπουλε, επί των τύπων των ύλων τοποθετήθηκε ο κύριος Σύριγος. Πού πάμε τώρα με βάση και το διεθνές δίκαιο και τις απειλές του Ερντογάν και των υπουργών του? Πού πάει η Ελλάδα και η Τουρκία? Εσείς τα ξέρετε καλά, τα έχετε σπουδάσει, τα λέτε, τα ζείτε, τα γράφετε. Επειδή είμαστε σε ένα διάστημα προεκλογικό πρακτικά για την Τουρκία, έχω την αίσθηση ότι η επίθεση, η ενέργεια αυτή στην Κωνσταντινούπολη έγινε σε πολύ ύποπτο χρόνο. Μάλιστα. Έχω την αίσθηση ότι τα βρήκε σκούρα στο να στήσει ένα αφήγημα προεκλογικό με την Ελλάδα. Ναι. Και πιθανά να έστρεψε την προσοχή της κοινής γνώμης μπρος στη Συρία και το Ιράκ. Αχα. Το οποίο παρεπιπτόντως να πούμε για τον κύριο Ερντογκάν που γκρινιάζει για τη συνθήκη της Λοζάνης ότι την παραβιάζουμε εμείς. Ναι. Πάει και χτυπάει δύο χώρες, τα σύνορα της οποίας ρυθμίζονται από τη συνθήκη της Λοζάνης με την Τουρκία. Μάλιστα. Αλλά εν διάφορη πτώση έχω την αίσθηση ότι
έχει στρέψει, προσπαθεί να στρέψει το ενδιαφέρον μπροστά εκεί, διότι από εκεί πιθανά μπορεί να φέρει αυτό τον άσο στο μανίκι που είπε ο κύριος Υπουργός που χρειάζεται για τις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς εφησυχάζουμε, αλλά καταλαβαίνω ότι τόσο από τους συμμάχους, όσο και από τη θέση τη δική μας, την σκληρή στάση ότι μην κάνεις καμία νοησία γιατί θα φας τα μούτρα σου, ναι, μάλλον έχει πάρει το μήνυμα και μάλλον αρχίζει να κοιτάει μπρος αλλού. Είστε απόλυτα σαφείς.